Βιβλιοσκόλικες, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα δυστοπικά βιβλία. Η ιδέα της ουτοπίας, δηλαδή μιας ιδανικής κοινωνίας χωρίς εγκληματικότητα και φτώχεια, γεννήθηκε το 16ο αιώνα και επηρέασε ολόκληρες γενιές φιλοσόφων, πολιτικών και μυθιστοριογράφων. Τον όρο αυτό, ουτοπία, τον πρωτοαναφέρει ο Τόμας Μόρ στο ομώνυμο βιβλίο του, μιας και οι ιδανικές αυτές καταστάσεις δεν υπάρχουν πουθενά. Η απάντηση σε αυτό ήταν η δυστοπία. Καθώς δεν φανταζόταν όλη τη μελλοντική κοινωνία σαν παράδεισο, οι δυστοπικές κοινωνίες εμφανίζονται σε πολλά βιβλία, ταινίες και σειρές όπου κάτι στο μέλλον έχει πάει στραβά. Συχνά χαρακτηρίζονται από ολοκληρωτικά καθεστώτα, θρησκευτικό φανατισμό, περιβαλλοντική καταστροφή, τεχνολογία που ξεπερνάει τον άνθρωπο και τον κάνει σκλάβο της ή κοινωνίες που υποκύπτουν στα κατώτερα τους ένστικτα. Ενάντια σε αυτές τις κοινωνίες, συνήθως υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που καταλαβαίνει την ασχήμια τους και τις πολεμά. Ο θεατής παρακολουθεί τους αγώνες αυτής της ομάδας και φαίνεται πως τέτοιου είδους ιστορίες μας τραβούν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Προφανώς δεν είμαστε όλοι αισιόδοξοι για το μέλλον της ανθρωπότητας και δεν έχουμε και άδικο. Κάποια από τα καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα δυστοπικά βιβλία μπορείτε να παρακολουθήσετε στη λίστα των βίντεο που βλέπετε δίπλα μου. Αλλά φυσικά υπάρχουν και τα Fahrenheit 451, Never Let Me Go, The Hunger Games, Divergent, The Fifth Wave και η λίστα συνεχίζεται και συνεχίζεται. Από ταινίες τα τελευταία χρόνια υπάρχουν εξαιρετικά δείγματα. The Matrix, Robocop, V for Vendetta, Equilibrium, Children of Men, Purge, Οι 12 Πίθηκοι, District 9 και πολλές άλλες. Μία αριστουργηματική δυστοπική σειρά είναι το Black Mirror, που φέτος συνεχίστηκε στην τρίτη τη σεζόν και όλα τα επεισόδια είναι ένα και ένα. Γράψτε μας στα σχόλια τα δυστοπικά βιβλία, ταινίες ή σειρές που θα προτείνατε εσείς.